Η κυρία Νίκη Χρονοπούλου, κυρίες και κύριοι, Περιφερειακή Σύμβουλος Λαϊκής Συσπήρωσης Αττικής. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, μια τόσο δύσκολη μέρα. Θα ξεκινήσουμε από την πολιτική προστασία. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ακούσαμε τον κύριο Πρωτούλη να λέει ότι είμαστε συνεχώς θεατές στο ίδιο έργο μιας ίδιας εγκληματικής πολιτικής, όπου δεν υπάρχουν οι κρουνοί, δεν έχουμε τους πυροσβέστες, δεν έχουμε τα καναντέρ που θα θέλαμε, δεν έχουμε τα μέσα, κεγόμαστε, πνιγόμαστε και κάθε χρόνο τα ίδια και χειρότερα. Ακριβώς αυτό. Δυστυχώς βρισκόμαστε είτε χειμώνας είναι είτε καλοκαίρι, με τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στην πολιτική προστασία. Δηλαδή, σήμερα μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα. Ναι. Ένα τεράστιο έγκλημα και στην Ανατολική Αττική και στη Δυτική Αττική. Ένα έγκλημα όμως που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κατοίκους που παλεύουν για να σώσουν τα σπίτια τους, να σώσουν τα αυτοκίνητά τους, με τεράστιες εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων φυσικού κάλους, φυσικού πλούτου να γίνονται στάχτη. Και για αυτά τα ζητήματα φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Άκουσα και τον Περιφερειάρχη Αττικής στις δηλώσεις του. Ναι. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό το σοβαρό θέμα. Με το θέμα της προστασίας της ζωής πρώτα και κυρίως των κατοίκων της Αττικής, ναι, και της περιουσίας τους. Ναι. Εμείς θα επισημάνουμε το εξής. Μόλις το Μάρτι του 2023, σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πέρασε σαν θέμα η παράδοση, μάλλον η παραχώρηση 11,5 εκατομμυρίων ευρώ σε εργολάβους για τη διάθεση δροφόρων. Ναι. Σε ένα πλαίσιο τι, ανυπαρξίας προσωπικού και ανυπαρξίας σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου των πυρκαγιών. Ναι. 11,5 εκατομμύρια ευρώ και η περιφέρεια δεν έχει, ούτε είναι υποστελεχωμένες σοβαρά οι υπηρεσίες της περιφέρειας που έχουν σχέση με αυτά τα ζητήματα, δεν έχει ούτε μία υδροφόρα και διατίθενται τόσα χρήματα σε εργολάβους με τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Ένα λεπτό, γιατί για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Άρα, εσείς περάσατε, γιατί είστε εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλος, δουλεύετε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγκρίθηκαν λοιπόν ο προϋπολογισμός 11 εκατομμυρίων ευρώ για τις υδροφόρες, κυρία Χρονοπούλου, τις οποίες λέτε όμως ότι δεν τις έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή την περίπτωση, ναι, με τέτοιες συνθήκες στις οποίες εξελίσσονται οι πυρκαγιές, ναι, οι σοβαρές αυτές που έχουμε αυτές τις ημέρες, χρειάζεται κατάλληλος εξοπλισμός, βέβαια, δηλαδή ένα αέρια μέσα, τα οποία, ναι, απουσιάζουν και έχουμε πολλές μαρτυρίες και από εκλεγμένους, ναι, περιφερειακούς συμβούλους, δημοτικούς συμβούλους, βουλευτές του ΚΚΕ, μελών και στελεχών του ΚΚΕ που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή να συνδράμουν στους κατοίκους ότι, ναι, δεν υπάρχουν κρούνοι, δεν λειτουργούν κρούνοι, δεν υπάρχουν ένα αέρια μέσα, δεν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές, καθαρισμένα τα δάση. Και πάλι. Και πάλι. Άρα καταλαβαίνετε ότι με το τάισμα, όπως είπε και ο, ναι, Γιάννης ο Πρωτούλης, με το τάισμα των εργολάβων δεν σβήνουν φωτιές. Και είναι χαρακτηριστικό, συγγνώμη κιόλας, αυτό, ναι, δεν είναι βέβαια άμεσα στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά είναι ένα δείγμα πως το νήμα αυτό συνδέει και την κεντρική κυβερνητική πολιτική, ότι το δασαρχείο Λαυρίου έχει 0 δασεργάτες τη στιγμή που θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 50. Για να καθαρίσουν τα δάση, για να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες, να καθαρίσουν τις αντιπυρικές ζώνες, υδατοδεξαμενές, κρούνους κτλ. Αυτά είναι όλα ενδεικτικά και δείχνουν την κατεύθυνση που υπάρχει. Γιατί χρήματα για να σωθούν, να προστατευτεί η ζωή και η περιουσία των, ναι, κατοίκων της Αττικής υπάρχουν, αλλά διατίθεται στους εργολάβους. Τα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές εμείς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Καλέσαμε και άλλους περιφερειακούς συμβούλους να μην προχωρήσει αυτή η παράδοση στον εργολάβο. Η παράδοση. Ναι. Λοιπόν, άρα τώρα ανταπαντά ο Περιφερειάρχης ότι γίνεται λαϊκισμός στις τάχτες αυτές τις δύσκολες ώρες. Εγώ θέλω να προχωρήσω να πάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που θέσατε. Θα πάμε στα αντιπλημμυρικά έργα. Έτσι. Γιατί κουβεντιάζαμε τι ακριβώς έχει γίνει. Σήμερα καίγεται εκ νέου η Μάνδρα, οι οικισμοί εκεί, τα Μέγαρα. Και πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει πριν 7 χρόνια, όπου είχε γίνει η τραγωδία στη Μάνδρα. Έτσι. Με τους 24 νεκρούς. Για να δούμε τώρα σε τι επίπεδο είμαστε αντιπλημμυρικών έργων, πολιτική προστασία, αντιπλημμυρικά έργα. Θωράκιση. Κοιτάξτε τώρα. Το κύριο έργο της περιφέρειας είναι η διευθέτηση των ρεμάτων, ο καθαρισμός τους κτλ. Ακριβώς. Για αυτά τα ζητήματα, ο προϋπολογισμός που προβλέπεται είναι της τάξης του 3%. Ναι. Βέβαια, στα χαρτιά υπάρχει ότι θα γίνουν 117 αντιπλημμυρικά έργα
κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ, στις πιστώσεις όμως είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε μια πορεία 40 χρόνων θα λυθούν αυτά τα ζητήματα και μιλάμε για έργα που είναι αποσπασματικά, που μπορεί να διευθετήσει ένα ρέμα να σκάει αλλού. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε και το εξής, ότι στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 5ης Ιούλη του 2023 πέρασε θέμα για τη διευθέτηση των ρεμάτων που ήταν υπεύθυνα. Υπεύθυνα τα ρέματα, συγγνώμη. Ναι. Που, στα οποία οφείλονταν οι πλημμύρες στη Μάνδρα που έχασαν τη ζωή τους 24 άνθρωποι, σπίτια πλημμύρισαν, βυθίστηκε στη λάσπη όλη η περιοχή. Ναι. Πέρασαν τώρα η μελέτη για τη διευθέτησή τους, 5 Ιουλίου του 2023. Mm-hmm. Μιλάμε για 6 χρόνια μετά για τη μελέτη. Εδώ ποιος, τι σπίτι, γιατί τώρα θα διαρωτώνται και οι τηλεθεατές, είναι η γραφειοκρατία το πρόβλημά μας, είναι η αργή, ο πολύ αργός ρυθμός, πώς προχωρούν, δηλαδή όταν έχεις μία τραγωδία και λες χθες πρέπει να προχωρήσω, γιατί κυρία Χρονοπούλη, επειδή το ζείτε μέσα στα περιφερειακά συμβούλια, ναι, γιατί καθυστερούμε. Εμείς, να σας πω κάτι, μπορεί να το κρίνει και ο κάθε πολίτης, ας πούμε αυτό. Δείτε πόσο γρήγορα προχωρούν κάποια έργα που έχουν να κάνουν με το τουριστικό κεφάλαιο. Ναι. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ναι. Τα γήπεδα των ομάδων. Πόσο γρήγορα προχωρούν και δεν προσκρούν στη γραφειοκρατία. Ναι. Είναι ζήτημα λοιπόν κατεύθυνσης του πού θα πάνε οι πόροι. Και οι πόροι σε σχέση με τις ανάγκες του λαού της Αττικής δεν υπάρχουν. Δεν θεωρούνται επιλέξιμοι. Είναι μια κεντρική πολιτική που τη βλέπουμε με διάφορους τρόπους να εκφράζεται και κεντρικά και έχει την έκφρασή της και σε επίπεδο περιφέρειας και δήμων. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος και θα πρέπει να βγάλουν και συμπέρασμα και οι πολίτες της Αττικής. Έχουν πειρά άλλωστε, γιατί είναι και άλλα ζητήματα, πολύ σοβαρά, που βρίσκονται, που μπαίνουν στη συζήτηση. Mm-hmm. Δεν ξέρω, και για τα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θα έρθω σε αυτό. Ναι. Πάμε στη διαχείριση των απορριμμάτων. Εσείς να πούμε ότι εκλέγεστε στο δυτικό τομέα Αθηνών. Το Περιστέρι είναι ένα από τους μεγάλους δήμους εκεί. Λοιπόν, τώρα, τι ακριβώς σημαίνει, γιατί εγώ βλέπω ότι εσείς διαφωνείτε πλήρως σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων, το στρατηγικό σχέδιο, τους ΧΙΤΑ. Να δούμε τι γίνεται με τις χωματερές. Συζητούσαμε για τη χωματερή της Φυλής. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και δημόσια υγεία βάζω εγώ στο τραπέζι, το μεγαλύτερο, το μέγιστο κεφάλαιο. Το μέγιστο και το πιο σημαντικό, και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Να ξεκινήσω από αυτό. Ναι. Υγειονομικά, σε σχέση με την κατάσταση που βρίσκονται, την κατάσταση της υγείας των κατοίκων της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, στα σύνορα και παραπέρα του Δήμου Φυλής, όπου βρίσκεται ο ΧΙΤΑ, μιλάμε για πάνω από 30%, για παραπάνω 30% νεοπλασία σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική. Και αυτά υπάρχουν και καταγεγραμμένα και σε περιβαλλοντική μελέτη. Ναι. Εμείς στη βάση αυτής της περιβαλλοντικής μελέτης, αλλά και με πάρα πολλά στοιχεία, είχαμε καταθέσει το προηγούμενο διάστημα μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη, μπορούμε να πούμε και, πώς το λένε, και η πρώτη στο είδος της, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, βέβαια μπήκε στο σιρτάρι. Ναι. Ήταν αποκαλυπτικά και τα στοιχεία δηλαδή που είχαμε μέσα, μιλάμε για ένα τεράστιο φάκελο. Για το ζήτημα του ΧΙΤΑ, πάρα πολλές φορές έχουμε ζητήσει να συζητηθεί. Έχουμε κάνει τουλάχιστον 14 αιτήματα να συζητηθεί ανοιχτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε βρεθεί δίπλα στους κατοίκους των περιοχών αυτών, μέσα και έξω από το Περιφερειακό, που διαμαρτύρονται και διεκδικούν να φύγει ο ΧΙΤΑ. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Συνεχίζεται και κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι ευθύνη διαχρονικά των περιφερειακών διοικήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα έργο που συνεχίζεται. Όλοι. Έχουν συμφωνήσει και χωματερές η μία στη Φυλή με την επέκταση που προχωράει και στο γραμματικό και προωθείται η καύση των απορριμμάτων. Ναι. Η οποία βέβαια είναι χρυσορυχείο. Έτσι, γιατί εκεί θα παραδοθούν. Δηλαδή τα σκουπίδια, το λέμε εμείς συχνά, είναι χρυσός. Ναι, είναι χρυσός. Και δεν μπαίνει γνώμονας η υγεία ή η περιβαλλοντική κατάσταση των περιοχών αυτών. Μπαίνει γνώμονας το κέρδος. Και δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή θα τα κάψουν τα απορρίμματα. Να σας πούμε κάτι. Το 2020 που ήταν έτος ανακύκλωσης. Ούτε και εγώ, κυρία Χρονοπούλη, για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές, δεν γνωρίζουν όλοι αυτά που γνωρίζετε εσείς και το τι ακριβώς διεμήφθη και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα Περιφερειακά Συμβούλια. Αυτή τη στιγμή, πού καταλήγουν τα σκουπίδια, να καταλάβουν κανονικά με ονοματεπώνυμο, και τα εργοστάσια σε σχέση με την καύση, πού θα λειτουργούν. Κοιτάξτε να δείτε, τα σκουπίδια καταλήγουν στη χωματερή. Ναι.
Τα εργοστάσια θα λειτουργούν στις ίδιες περιοχές. Στις ίδιες περιοχές που αποτελούν τη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα, που αποτελούν την πίσω αυλή όλων των. Την πίσω αυλή της Αττικής. Όλες οι ρηπογόνες δραστηριότητες, γιατί δεν είναι μόνο τα σκουπίδια, είναι εργοστάσια, είναι ρηπογόνες βιομηχανίες, βρίσκονται εκεί. Ναι. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση ζουν ο λαός της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας. Θα εγκατασταθούν εκεί. Είναι χαρακτηριστικό, το έλεγα πριν, ότι το 2020 που οριζόταν από την Περιφέρεια Αττικής σαν έτος ανακύκλωσης, προχώρησε η επέκταση του Χιτά της Φυλής και κάηκαν 14 εργοστάσια ανακύκλωση. Δηλαδή, το μόνο που θα κάψουν αυτά τα εργοστάσια, να το πούμε χαριτολογώντας, είναι η ανακύκλωση. Άρα, λοιπόν, υπάρχει αυτή η κατάσταση. Έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά είναι πορίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρόκειται για ένα μνημείο περιβαλλοντικού χάους και ανθρώπινου πόνου. Και μόνο αυτό νομίζουμε ότι τα λέει όλα. Και γι' αυτό βρίσκονται συνέχεια στο δρόμο κάτοικοι, σωματεία κτλ. Και είναι πολύ βασικό το σύνθημα που έχουν. Μνημείο περιβαλλοντικού, λέτε, χάους και πόνου. Και ανθρώπινου πόνου. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό από τους Ευρωπαίους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λένε, συγγνώμη, κάτοικοι των περιοχών αυτών. Ότι δεν έχουμε δύο ζωές για να τους χαρίσουμε μία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό αφορά στο σύνολο των ζητημάτων με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι. Να ρωτήσω, σε σχέση με την Φυλή, επειδή και για την προηγούμενη διοίκηση και πριν από αυτή τη διοίκηση, με όλες τις διοίκησεις, υπάρχει αυτή η διαδοχή στο ότι δεν μπορεί να κλείσει προς το παρόν η Φυλή. Υπάρχει επιβολή με τα πρόστιμα, υπάρχει πως είναι όνειδος, για να το δώσω εν πάση περιπτώσει με μία λέξη. Γιατί συνεχίζουμε λοιπόν εκεί, κυρία Χρονοπούλου? Κοιτάξτε να δείτε, γιατί συνεχίζουμε. Γιατί να σας πω κάτι για την περιοχή αυτή, επειδή τότε που καταθέσαμε την έκθεση αυτή, επιλέχτηκε αυτή η περιοχή γιατί, όπως λένε, είναι ήδη επιβαρημένη. Αυτό το έλεγε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι ήδη επιβαρημένη. Άρα έχουν μάθει να ζουν οι κάτοικοι σε ένα συγκεκριμένο χαμηλό επίπεδο ποιότητας ζωής και δεν θα υπάρξουν διαμαρτυρίες έντονες σε σχέση με το να το μεταφέρει σε έναν άλλο χώρο. Εμείς έχουμε πρόταση και για αυτά τα ζητήματα. Ποια είναι η πρόταση, να τη δώσουμε? Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι τηλεθέτες λένε, λένε, κατηγορούν, αλλά υπάρχει ο αντίλογος, υπάρχει η πρόταση τελικά. Τώρα θα την πω πολύ συνοπτικά. Για τα ζητήματα της διαχείρισης απορριμμάτων, εμείς προτείνουμε και χώρους διαπεριφερειακούς. Δηλαδή να μην είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Ναι. Να είναι σε διαπεριφερειακούς χώρους, στα σύνορα των περιφερειών, να εγκαθίσταται εκεί. Και για την ανακύκλωση λέμε να προχωρήσει. Εμείς δεν λέμε να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο που γίνεται, τώρα, λέτε. Με κριτήριο το κέρδος. Γιατί σας είπα, δηλαδή, έτος ανακύκλωσης και τα εργοστάσια ανακύκλωσης καίγονται. Ναι. Δηλαδή, αντίφαση, λέτε. Είναι αντίφαση. Τώρα, εντάξει, είναι και δείχνει πως... Όταν λέτε στα επίπεδα των περιφερειών, για να καταλάβουν τι τριθέτες... Στα σύνορα, όπου δεν υπάρχει οικιστικός ιστός. Ωραία. Λέω ένα πολύ μικρό κομμάτι της πρότασής μας, γιατί αναπτύχθηκε ολοκληρωμένα. Είχαμε κάνει και εκδήλωση πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, πολύ ολοκληρωμένα για το ζήτημα αυτό. Ναι. Της διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι πολύ σοβαρό βέβαια. Και... Μάλιστα. Αλλά δεν απασχολεί να λυθεί ολοκληρωμένα και με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό είναι το ζητούμενο και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε όλα τα ζητήματα. Το ξαναλέω και το τονίζω, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Και πρέπει να γίνει κριτήριο για το λαό της Αττικής αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, λέτε ότι ο φάκελος είχε πάει στον εισαγγελέα, στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μπήκε στο σιρτάρι. Δυστυχώς, ο κύριος Πρωτούλης είπε ότι δεχθήκατε και προσωπικές απειλές. Μιλώ για την παράταξη, έτσι, για τη Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής. Λοιπόν, είναι τεράστια, λέτε, τα συμφέροντα εκεί. Φυσικά. Που διακυβεύονται και πάρα πολλά τα εκατομμύρια, κυρία Χρονοπούλου. Άρα, εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου. Σήμερα, ούτως ή άλλως, έπρεπε να κάνουμε τη σύνδεση στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας, γιατί συνεχίζει... Ήταν το σοβαρό αυτό έγκλημα, εμείς θα πούμε. Γιατί η Αττική γίνεται κρανίο τόπους για τους πολλούς και ριβιέρα για τους λίγους. Ναι. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η κυρία Νίκη Χρονοπούλου, η Περιφερειακή Σύμβουλος από τη Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής. Κρανίου τόπος, λέτε, για τους πολλούς και η Αττική Ριβιέρα για λίγους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.